Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Συμπολίτες και συμπολίτισσες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ξεκινάμε σήμερα από το κέντρο της Αθήνας μια πορεία νίκης, μια πορεία ελπίδας, μια πορεία ανατροπής. Ανατροπής όλων εκείνων των πολιτικών που εδώ και 4 χρόνια ακυρώνουν τις ζωές μας. Ανατροπής όλων εκείνων των πολιτικών της δίθεν σωτηρίας μας, που εδώ και 4 χρόνια έχουν αλώσει κάθε κοινωνικό, κάθε εργασιακό δικαίωμα, κάθε δικαίωμά μας εν τέλει στην ίδια τη ζωή. Σήμερα, μονάχα για παράδειγμα, η κυβέρνηση κλείνει παντού τις μονάδες του ΕΟΠΗ, καταργεί την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, εγκαταλείπει στην τύχη τους χιλιάδες ασθενείς συμπολίτες μας. Την ίδια στιγμή που καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα στο όνομα της ανάπτυξης και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους με το πρόσχημα της κινητικότητας και στο όνομα της διαθεσιμότητας. Φίλες και φίλοι, τούτη η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα. Μια νέα γλώσσα στην υπηρεσία όμως μιας παλιάς, γνωστής μας ιδέας. Της πολιτικής, της κοινωνικής και της εργασιακής οπισθοδρόμησης. Της καταστροφής κάθε κοινωνικής κατάκτησης. Κάθε προόδου που κερδίθηκε κυριολεκτικά με αίμα και αγώνες. Το πρότυπο αυτής της κυβέρνησης, των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, είναι η επιστροφή στο παρελθόν. Εκείνο το παρελθόν του 19ου αιώνα, της εποχής του Κάρολου Ντίκενς, της ανασφάλιστης εργασίας, της παιδικής εκμετάλλευσης, του στραγγίσματος της εργατικής δύναμης, του παντοδύναμου εργοδότη αλλά του αδυνάμου εργαζομένου. Είναι επίσης το πρότυπο της αποικιοκρατίας, των υπόδουλων κρατών, των κρατών χωρίς ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Είναι τέλος το πρότυπο της κυριαρχίας μιας μικρής μειοψηφίας πλούτου και εξουσίας εις βάρος των πολλών. Του 1% σε βάρος του 99%. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, οι κύριοι και κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος είναι οι γνησιότεροι εκφραστές αυτού του προτύπου. Του προτύπου που θέλει όχι μόνο τη χώρα μας. Γι' αυτό και η μάχη που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο εξωτερικό είναι σπουδαία. Αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινωνιών της Ευρώπης με μειωμένο μισθό, με μειωμένη ασφάλιση, με μειωμένα δικαιώματα, με μειωμένη αξιοπρέπεια. Εμείς όμως και θέλουμε και γνωρίζουμε και μπορούμε να ξαναδώσουμε την αξιοπρέπεια στο λαό μας. Να ξαναδώσουμε στις πολίτες τη ζωή. Αυτή τη ζωή που τους κλέψανε και που μας κλέψανε με τα μνημόνια εδώ και 4 χρόνια. Γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, και γνωρίζουμε και μπορούμε και θέλουμε να ασκήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Μπορούμε και γνωρίζουμε και θέλουμε να ασκήσουμε μια διαφορετική διοίκηση. Μας λένε, φίλες και φίλοι, δεν έχετε εμπειρία, δεν έχετε γνώση. Δεν μπορείτε να δικήσετε το Δήμο της Αθήνας ή την περιφέρεια της Αττικής. Τους απαντάμε, πράγματι, δεν έχουμε εμπειρία. Είμαστε άσχετοι με τις τεχνικές της μίζας, είμαστε άπειροι με τις τεχνικές της αρπαχτής, είμαστε άπειροι στην εξυπηρέτηση των εργολαβικών συμφορώντων. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είμαστε άπειροι. Γιατί εμείς έχουμε ένα διαφορετικό πρότυπο για την αυτοδιοίκηση. Εμείς τη θέλουμε πραγματική αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση όπως είναι σήμερα. Εμείς έχουμε ένα διαφορετικό πρότυπο για τη διακυβέρνηση. Ένα πρότυπο εξουσίας από το λαό, με το λαό, για το λαό. Ένα πρότυπο με τους πολίτες ενεργούς, κυρίαρχους της πόλης και στη χώρα τους. Και όχι με τους πολίτες κουκιά ή με τους πολίτες ψηφοφόρους ή τους πολίτες πελάτες. Συμπολίτες και συμπολίτισσες, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μπροστά μας 90 μέρες για να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. 90 μέρες για να τους δείξουμε ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι. 90 μέρες για να κυρώσουμε τα πρότυπα του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Μέσα σε 90 μέρες, εμείς και θέλουμε και μπορούμε να δείξουμε ότι η αλληλεγγύη,
Η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία δεν είναι για μας έννοιες γραμμένες στα χαρτιά. Είναι οι πηξίδες μας για ένα νέο ηθικό παράδειγμα άσκησης πολιτικής στην Ευρώπη, στους Δήμους, στην Περιφέρεια. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, έχουμε μπροστά μας 90 μέρες για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε και το Δήμο Πειραιά, και το Δήμο της Αθήνας, και την Περιφέρεια Αττικής. Γιατί ο δρόμος ο δικός μας δρόμος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ο μοναδικός δρόμος για μια κυβέρνηση της αξιοπρέπειας, περνάει και οφείλει να περνάει και μέσα από την Περιφέρεια Αττικής και μέσα από το Δήμο Αθήνας και από το Δήμο Πειραιά. Περνά από αυτές τις πολιτικές μάχες, τις μάχες των μαχών, που και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ θα κρίνουν για μια νέα διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κυρίως θα κρίνουν το μέλλον της χώρας μας, θα κρίνουν το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί ο δικός μας δρόμος για να ξαναστηθεί η χώρα στα πόδια της, για να πάρουμε πίσω στα χέρια μας τις ίδιες μας τις ζωές, περνά από τη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, περνά από τη μάχη των ευρωεκλογών. Είναι μάχες, φίλες και φίλοι, που δεν πρέπει να τις χάσουμε. Είναι μάχες τις οποίες δεν περισσεύει κανείς και καμία. Είναι μάχες που πρέπει να τις δώσουμε μαζί, ενωμένοι, σαν μια γροθιά. Συλλογικά, συντροφικά, με συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα, όπως κάνουμε πάντοτε. Γιατί, φίλες και φίλοι, μπροστά μας καραδοκούν λεστριγόνες, έτοιμοι να διαστρεβλώσουν κάθε λέξη μας, να στραβωδούν και να εκμεταλλευτούν κάθε φράση μας, με μονταζιέρες, με παραπληροφόρηση και προθυμία, διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκεται στη διάθεσή τους. Αλλά εμείς μυρίζουμε το φόβο τους και τους λέμε ότι αν οι παππούδες τους έφτασαν να κατηγορήσουν τον Μανώλη Γλέζο για εθνική προδοσία και τα διαπλεκόμενα εγγόνια τους για διαπλοκή εμάς, δεν πέτυχε τότε, δεν θα πετύχει και τώρα. Είμαστε καθαροί και άπειροι στη διαπλοκή. Είμαστε έντιμοι με καθαρά χέρια. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια της εσωστρέφειας. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί, γιατί έχει σημάνει η ώρα της δημοκρατίας. Έχει σημάνει η μεγάλη ώρα της αριστεράς. Η ώρα που περίμενε, αλλά δεν πρόλαβε να ζήσει ο καπετάν Γιαννούτσος, ο τελευταίος μαυροσκούφης του Άρη, που έφυγε από κοντά μας μόλις χθες. Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, για την οποία έδωσαν τη ζωή τους οι χιλιάδες μάρτυρες της αριστεράς, της εθνικής αντίστασης, του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, της γενιάς του 1-4, του Πολυτεχνείου, της Γένοβας, της δικής μας και των πλατιών. Από αυτό το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κανείς και καμία, γιατί πρέπει να φανούμε αντάξιοι του χθες και μπροστάριδες του σήμερα. Ακούστε, το οφείλουμε στο λαό μας, στους νέους και στις νέες, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, στους αποφασισμένους να ξαναδιεκδικήσουν και να ξαναδιεκδικήσουμε τις ζωές και τις πόλεις μας. Το οφείλουμε εν τέλει σε εμάς τους ίδιους, στα παιδιά μας. Και να σας λέω, θα το πράξουμε και θα νικήσουμε. Στις 18 Μαΐου θα νικήσουμε. Στις 25 Μαΐου θα νικήσουμε, γιατί έχουμε μία επιλογή και ασύνδετρες οι κάλπες. Θα νικήσουμε. Καλούς αγώνες.